Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις με προσωπικές επιθέσεις και βαρύς χαρακτηρισμούς. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος πρόεδρος κατηγορεί την υποψήφια των Δημοκρατικών και αντιπρόεδρο των ΗΠΑ πως η διαχείρισή της στο μεταναστευτικό έχει μετατρέψει την Αμερική σε κάδο σκουπιδιών για τον κόσμο. When Kamala came in, she deliberately dismantled our border and threw open the gates. She threw them open. The gates to an invasion of criminal migrants from prisons and jails, from insane asylums and mental institutions, from all over the world, from Venezuela to the Congo in Africa. They're coming from 181 countries. We're like a garbage can for the world. Από το πεδίο των δημοκρατικών επίθεσης, τον Τραμπ εξαπέλυσε και ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, σε ομιλία του στην Αριζόνα, χαρακτηρίζοντάς τον ανόητο. Just because he acts goofy does not mean his presidency wouldn't be dangerous. Επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύουν και οι καλλιτέχνες που τάσσονται στο πλευρό της Χάρις. Ο Μπρους Σπρίγκστιν αποκάλεσε τον Τραμπ Αμερικανό τύρανο. Donald Trump is running to be an American tyrant. Η κόντρα Τραμπ-Χάρις μεταφέρεται και στο πεδίο της δικαιοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι θα απέλυε τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ μέσα σε 2 δευτερόλεπτα από την πρώτη κιόλας μέρα της θητείας του. Πρόκειται για τον εισαγγελέα που δημοσιοποίησε απόρριτα έγγραφα για την υπόθεση πιθανής νοθείας του εκλογικού αποτελέσματος του 2020. Άμεση ήταν η αντίδραση από το γραφείο της Κάμαλα Χάρις. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι είναι υπεράνω του νόμου. Μια δεύτερη θητεία Τραμπ, όπου ένας πιο ασταθής και ανεξάρτητος Τραμπ ουσιαστικά δεν έχει προστατευτεί κατήχη και περιβάλλεται από υποστηρικτές που θα επιτρέψουν τα χειρότερα ενστικτά του. Είναι εγγυημένο ότι θα είναι πιο επικίνδυνος. Η Αμερική δεν μπορεί να διακινδυνεύσει μια δεύτερη θητεία Τραμπ. Την Κάμαλα Χάρις στηρίζει και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ενώ η Μπιγιόντσε θα συμμετάσχει στη συγκέντρωσή της στο Χιούστον. Η διαδικασία της ψηφοφορίας συνεχίζεται σε πολιτείες, ενώ μέχρι χθες βράδυ περισσότεροι από 30 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ψηφίσει με τη διαδικασία της πρόωρης επιστολικής ψήφου.